Για 7η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία το Basketball Camp του Πας Γιάννενα στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΝΚΙ. Για μία εβδομάδα, πρωινές και απογευματινές ώρες, περίπου 150 παιδιά, φίλοι του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα, έχουν την ευκαιρία να μοιηθούν σε μικρά και μεγάλα μυστικά του αθλήματος από εξαιρετικούς γνώστες του μπάσκετ. Προπονητής της ανδρικής ομάδας και του παιδικού τμήματος του ΠΑΣ Γιάννενα, Νίκος Παπανικολάου, αναφέρθηκε στις καινοτομίες του φετινού καμπ, στο πρόγραμμα των προπονήσεων και κυρίως τα ωφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά που συμμετέχουν. Για 7η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται το AutoTest Basketball Camp. Κεντρικός χορηγός μας είναι το AutoTest. Είναι μια νέα προσπάθεια από φέτος που προσπαθούμε να αλλάξουμε το κόνσεπτ και την όλη δημιουργία που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Συμπτύξαμε το πρόγραμμα από 2 εβδομάδες σε μία με πρωινά και απογευματινά προγράμματα. Οι ηλικίες οι οποίες περιλαμβάνουμε είναι από 6 χρονών έως 16. Και φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε βαρύτητα στις πρωινές ώρες σε θέματα τεχνικής και τακτικής μικρών ομάδων και στα απογευματινά τμήματα να έχουμε διαγωνισμούς συν ελεύθερο παιχνίδι. Και το ΚΑΜΠ απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, έτσι, όχι μόνο σε αυτά που είναι... Εννοείται ότι απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Υπάρχει ένα σύνολο γύρω στα 140-150 παιδιά τα οποία φέτος μας τιμήσανε με την παρουσία τους. Βέβαια, ο κύριος όγκος των παιδιών είναι από τις Ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννενα. Έχουμε βρει την ευκαιρία τα παιδικά μας και τμήματα αγωνιστικά, καθώς επίσης και των προπαίδων και παιδών να βρεθούν μαζί, να δουλέψουν, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, έτσι ώστε να φύγουμε στις διακοπές του καλοκαιριού και με τη νέα σεζόν να είναι έτοιμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τι κερδίζουν τα παιδιά και αυτά που ασχολούνται έτσι κι αλλιώς με το μπάσκετ, αλλά και εκείνα που δεν ασχολούνται με το μπάσκετ, αλλά ασχολούνται γενικότερα με τον αθλητισμό? Αμή τι άλλο, αυτό που είναι σημαντικό είναι από τις μικρές ηλικίες των 5-6 χρονών να περάσει το μικρόβιο όχι του μπάσκετ μόνο αλλά του αθλητισμού. Από εκεί και πέρα, ο σωστός τρόπος παιχνιδιού, η άμυλα, η συναδελφικότητα και σίγουρα η ένταξη μέσα στην κοινωνία. Στην κοινωνία του μπάσκετ και ευρύτερα μετά στην κοινωνία έξω, στη ζωή μας.